Γεια σας όλοι μου Γκιλγκαμέσ, και όπως ήδη γνωρίζετε το μάγκα του One Piece αυτή την εβδομάδα δυστυχώς βρίσκεται σε διάλειμμα, οπότε νομίζω πως ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για να ανεβάσω ένα καινούριο βίντεο θεωρίας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την πιθανή μελλοντική μάχη του Σάνκς με τον Λούφι στο τέλος της ιστορίας, όπως ακόμα και για το μυστήριο πλάνο του Σάνκς όσον αφορά τα φρούτα του διαβόλου. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν να σου θυμίσω να κάνεις ένα like σε αυτό το βίντεο σε περίπτωση που θέλεις να δεις ακόμα περισσότερες θεωρίες, και χωρίς να τραβάω περισσότερο αυτή την εισαγωγή, πάμε να δούμε το τι στο καλό γίνεται με τον Σάνκς. Από ό,τι έχετε καταλάβει, μου αρέσει πάρα πολύ να ανεβάζω θεωρίες για τον Σάνκς, γιατί είναι ένας από τους πιο μυστήριους χαρακτήρες σε ολόκληρη την ιστορία του One Piece. Και σήμερα ήθελα να μιλήσω για το σενάριο στο οποίο ο Σάνκς θα αντιμετωπίσει τον Λούφι αργότερα στην ιστορία. Γενικά ήμουν από αυτούς που δεν πίστευαν καθόλου ότι ο Σάνκς θα είναι κάποιος μελλοντικός αντίπαλος του Λούφι. Ωστόσο, πριν από λίγες μέρες έτυχε να ξαναδώ τα πρόσφατα επεισόδια του άνιμε όπου τελείωσε και το Wano κιόλας. Και μέσα από αυτά τα επεισόδια θυμήθηκα κάποια γεγονότα που είχαμε διαβάσει στο μάγκα και κάπως έτσι άλλαξε κιόλας η σκέψη μου. Ο Σάνκς, παρόλο που ήταν μέντορας του Λούφι, από ό,τι φαίνεται έχει ένα τελείως διαφορετικό όνειρο από εκείνον. Ωστόσο, όμως, νομίζω πως πλέον είναι ξεκάθαρο ότι εκείνος δεν σκοπεύει να το παρατήσει με τίποτα. Το βασικό γεγονός, ας πούμε, που γέννησε αυτή την ιδέα στο κεφάλι μου και ξεκίνησε και το σημερινό μας βίντεο, ήταν μία μοναδική και πολύ ξεκάθαρη και απλή ερώτηση. Γιατί ο Σάνκς περίμενε τόσα πολλά χρόνια για να κυνηγήσει το όνειρό του και να βρει τον θησαυρό του One Piece? Γιατί έβαλε τον εαυτό του να περιμένει περισσότερα από 12 ολόκληρα χρόνια για κάτι που ο Λούφι κατάφερε να κυνηγάει και να επιδιώκει σε μόλις 2 χρόνια? Με τα γεγονότα που είδαμε να συμβαίνουν μετά από το τέλος του Wano, νομίζω πως η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι πλέον ξεκάθαρη. Ο Σάνκς, από ό,τι φαίνεται, περίμενε τον εμφανιστή στον κόσμο του One Piece ο ίδιος ο Joy Boy. Προφανώς ο Σάνκς ήξερε την πραγματική ταυτότητα του Gomu Gomu no Mi εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και γι' αυτό κιόλας μπήκε σε όλη αυτή τη διαδικασία να κλέψει αυτό το φρούτο από την παγκόσμια κυβέρνηση, και νομίζω πως είναι και πολύ πιθανό κιόλας να ήξερε και για τον ρόλο του Joy Boy στην ιστορία του One Piece. Δεν πρέπει να ξεχνάμε κιόλας πως ο Σάνκς ήταν ένα από τα πρώην μέλη του πληρώματος του Roger, και προφανώς ο Roger μαζί με το πληρώμα του, όταν φτάσανε στο Laugh Tale, μάθανε όλη την ιστορία του κόσμου του One Piece. Προφανώς ο Σάνκς δεν ήταν μαζί του στο Laugh Tale καθώς είχε μείνει πίσω για να προσέχει τον Buggy, αλλά σίγουρα είχε πολύ καλή σχέση με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, οπότε μπορεί να έμαθε για την ιστορία του κόσμου μελλοντικά. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε αν ο Σάνκς έκλεψε αυτό το φρούτο για να το φάει ο ίδιος και να πάρει τη δύναμη του Joy Boy, ωστόσο όμως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπήκε καθόλου τυχαία σε αυτή τη διαδικασία. Κάπως έτσι λοιπόν, έχοντας πει πλέον όλα αυτά, επιστρέφουμε στην αρχική μου ερώτηση. Γιατί ο Σάνκς περίμενε τόσο πολλά χρόνια για να κάνει επιτέλους την κίνησή του? Η απάντηση λοιπόν σε αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ απλή. Ο κοκκινομάλι Σάνκς δεν είχε καμία άλλη επιλογή. Από ό,τι φαίνεται, το Gomu Gomu no Mi ήταν το κλειδί το οποίο χρειαζόταν ο Σάνκς για να κυνηγήσει το όνειρό του, και δυστυχώς ή ευτυχώς για εκείνον, ο Λούφι ήταν αυτός που έφαγε αυτό το κλειδί. Ο Σάνκς λοιπόν περίμενε όλα αυτά τα χρόνια για να ξαναεμφανιστεί στον κόσμο του One Piece ο Joy Boy, και γι' αυτό το λόγο κιόλας ο Σάνκς έκανε τα πάντα για να καταφέρει να σώσει τη ζωή του Λούφι. Και όταν λέω τα πάντα, εννοώ προφανώς ότι εκείνος θυσίασε το χέρι του που ήταν το πιο δυνατό του όπλο. Γι' αυτό το λόγο κιόλας πιστεύω πως ο Σάνκς πήγε και στο μεγάλο πόλεμο του Marineford. Ουσιαστικά πήγε εκεί για να σιγουρευτεί πως ο Λούφι θα καταλήξει να φύγει ζωντανός. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο κιόλας πιστεύω πως ο Σάνκς πήγε και στη χώρα του Wano. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο Λούφι πολεμούσε με πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους, οπότε κιόλας εννοείται πως η ζωή του ήταν σε τεράστιο κίνδυνο. Από ό,τι είδαμε κιόλας από τη μάχη του με τον Κάιντο, ο Λούφι από ό,τι φαίνεται πέθανε σε κάποια φάση, και γι' αυτό το λόγο κιόλας πιστεύω πως ο Σάνκς και στις δύο αυτές περιπτώσεις δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι βρισκόταν εκεί. Ωστόσο όμως, σε όλα αυτά τα σκηνικά δεν είναι ότι ο Σάνκς πιάνει από τον χέρι τον Λούφι και τον βοηθάει, αλλά τον αφήνει να ξεπεράσει μόνος του όλες αυτές τις πολύ δύσκολες καταστάσεις, έτσι ώστε να καταφέρει να ξεκλειδώσει το potential που έχει. Τον έχουμε δει να αφήνει τον Λούφι να ζει μόνος του όλες αυτές τις πολύ δύσκολες καταστάσεις, όπως ήταν ο θάνατος του Ace μπροστά στο πρόσωπό του ή ακόμα και η μεγάλη του ήττα από τον Kaido. Ωστόσο όμως, όταν ο Σάνκς χρειάστηκε να επέμβει, ήταν εκεί πάντα την τέλεια στιγμή. Από ό,τι έχουμε δει κιόλας, ο Σάνκς με τη δύναμη του Χάκι του, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να καταλάβει από μεγάλη απόσταση το τι ακριβώς συμβαίνει σε ένα νησί. Όπως για παράδειγμα με το Χάκι του, κατάφερε να νιώσει πως ο Αραμάκι έφτασε στη χώρα του Wano για να πολεμήσει τον Λούφι. Οπότε κιόλας, εφόσον το observation Χάκι του φαίνεται να είναι τόσο πολύ ισχυρό, ίσως ο Σάνκς το χρησιμοποιεί για να επέμβει μόνο όταν η ζωή του Λούφι βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο. Γενικά, από την αρχή της ιστορίας έχουμε δει πως ο Σάνκς είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος θέλει να κρατήσει την ειρήνη στον κόσμο του One Piece. Τον έχουμε δει να εμπλέκεται σε διάφορα περιστατικά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με εκείνον. Ωστόσο όμως, εντελώς τυχαία όλα αυτά τα περιστατικά συνδεόντουσαν ανάμεσα με τον Λούφι. Για παράδειγμα, ο Σάνκς μπήκε στη διαδικασία να πάει στο πλοίο του Whitebeard για να του πει να σταματήσει τον Ace από το να επιτεθεί στον Teach, επειδή ο Σάνκς γνώριζε πως ο Λούφι και ο Ace είναι αδέρφια, οπότε προφανώς ο Λούφι
είχε μεγάλη πιθανότητα να μπλεχθεί σε όλο αυτό. Νομίζω βασικά πως δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε ένα σκηνικό το οποίο έχουμε δει στην ιστορία, το οποίο εμπλέκεται ο Σάνκς και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον Λούφι. Ο Σάνκς προφανώς σαν χαρακτήρας έχει ένα απότερο κίνητρο και αυτός και το πλήρωμά του έχουν ο καθένας τα δικά του όνειρα. Πραγματικά πιστεύω ότι οποιαδήποτε κίνηση είτε έχουμε δει μέχρι στιγμή στην ιστορία δεν έχει γίνει τυχαία. Ο Σάνκς δεν είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος απλά θα πήγαινε στη θάλασσα για να φτιάξει το δικό του πειρατικό πλήρωμα και ύστερα απλά να καταλήγει να εμψυχώνει ένα μικρό πειρατή τον οποίο μεγάλωνε όλα αυτά τα χρόνια. Όπως άλλωστε οι περισσότεροι χαρακτήρες που έχουμε δει στην ιστορία του One Piece και ειδικά οι πειράτες, ο Σάνκς εννοείται πως έχει και αυτό το δικό του πειρατικό όνειρο. Νομίζω πως λίγο πολύ πλέον είναι ξεκάθαρο, ο Σάνκς δεν επέλεξε τυχαία να πάει τώρα για το One Piece. Δεν είναι δηλαδή κιόλας το ότι όντα χρειαζόταν ένα τέτοιο σκηνικό για να κάνει την ιστορία του One Piece συναρπαστική. Ο Σάνκς περίμενε 12 χρόνια για να καταφέρει το όνειρό του και επιτέλους έφτασε η στιγμή του. Επιτέλους έφτασε η στιγμή η οποία περίμενε όλα αυτά τα χρόνια για να πάει να βρει τον θησαυρό του One Piece και δυστυχώς για τον Σάνκς το κλειδί το οποίο χρειάζεται είναι ο παλιός του φίλος ο Λούφι. Προφανώς ο Σάνκς δεν θα είναι ο γνωστός αντίπαλος του Λούφι, ο οποίος είναι ο κακός πειρατής με τον άσχημο χαρακτήρα που θέλει να κάνει κακό σε όλο τον κόσμο. Κυρίως κιόλας γιατί έχουμε δει στο παρελθόν πολλές φορές το πόσο ο Σάνκς πραγματικά αγαπάει τον Λούφι. Απλά δυστυχώς για εκείνον ο Λούφι έτυχε να φάει το φρούτο με τη δύναμη του Θεού Νίκα και κάπως έτσι εκείνος μπήκε εμπόδιο ανάμεσα από τον Σάνκς και το όνειρο το οποίο περίμενε τόσα πολλά χρόνια. Εν τω μεταξύ μπορεί να ακούγεται λίγο τραβηγμένο, αλλά μπορούμε να δούμε ότι κάτι κρύβει ο Σάνκς ακόμα και από τον Bounty Poster του. Ξέρουμε ότι Όντα λατρεύει να πετάει μικρά easter eggs σε πολλά άκυρα σημεία της ιστορίας του, οπότε ακόμα και το ότι ο Σάνκς κοιτάει πλάγια στο Bounty Poster του μπορεί να σημαίνει το ότι πιθανόν κάτι μπορεί να κρύβει. Εν τω μεταξύ κιόλας είναι ακραίο το πώς φίλε αυτή η διαδικασία την οποία έχει ακολουθήσει ο Σάνκς για να καταφέρει να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Είναι ουσιαστικά ακριβώς η ίδια με αυτή που κάνει ο μεγαλύτερος του αντίπαλος. Προφανώς αυτός ο πολύ μεγάλος αντίπαλος, τον οποίο αναφέρομαι, είναι ο αγαπημένος μου Teach, ο οποίος έχουμε δει πως από την αρχή της ιστορίας προσπαθεί να κλέψει τα δυνατότερα φρούτα στον κόσμο, έτσι ώστε για να τα κρατήσει για τον εαυτό του ή ακόμα και να τα δώσει στο πλήρωμά του για να καταφέρει να βρει τον μεγάλο θησαυρό. Πάνω κάτω λοιπόν από ό,τι φαίνεται ο Σάνκς έχει κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον Teach, καθώς εκείνος μπήκε στη διαδικασία να κλέψει τον Gomu Gomu no Mi από την παγκόσμια κυβέρνηση, είτε για να το φάει εκείνος, είτε για να το δώσει σε κάποιο από τα μέλη του πληρώματός του, είτε ακόμα και να το δώσει σε κάποιον άλλον χαρακτήρα τον οποίο μπορεί να πίστευε πάρα πολύ μελλοντικά, όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να ήταν ο Ace. Όπως ανέφερα και προηγουμένως και όπως όλοι γνωρίζετε κιόλας, ο Σάνκς είναι ένα πρώην μέλος του πληρώματος του Roger, οπότε νομίζω πως είναι πολύ πιθανό σε κάποια φάση εκείνος να είχε μάθει πως ο Roger είχε κάνει ένα γιο. Όπως έχουμε δει, ο Σάνκς είχε τον πρώην καπετάνιο του σαν πραγματικά το ειδωλό του, οπότε είναι εξίσου πιθανό στα μάτια του ο γιος του καπετάνιο του να ήταν το κατάλληλο άτομο για να φάει τον Gomu Gomu no Mi. Προφανώς ο Roger ήταν ένας από τους πιο δυνατούς χαρακτήρες σε όλη την ιστορία του κόσμου του One Piece, οπότε ο Ace είχε όλο το potential να ξεπεράσει τον πατέρα του και να γίνει ο κατάλληλος χαρακτήρας για να πάρει τη δύναμη του Νίκα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο Σάνκς μπορεί να πήρε αυτό το φρούτο και να πήγε στο χωριό Fusa έτσι ώστε να το δώσει στον Ace, μέχρι που ο Λούφι έφαγε αυτό το φρούτο και πραγματικά του κατέστρεψε το πλάνο και το όνειρο. Όπως και να έχει, παιδιά, όπως είπα και στην αρχή αυτού του βίντεο, ο Σάνκς είναι πραγματικά ο ίσως πιο μυστήριος χαρακτήρας σε όλο το One Piece και το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορούμε να κάνουμε άπειρα βίντεο με καινούργιες θεωρίες για αυτό το χαρακτήρα. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο θεωρίας για σήμερα και ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε. Αν έχετε ακόμα περισσότερες ιδέες για να συμπληρώσετε σε αυτή τη θεωρία, εννοείται πως θέλω να μου τις γράψετε στα σχόλια. Και άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε και τα μελλοντικά μου βίντεο. Κάπου εδώ το μεταξύ είναι και πολύ καλή στιγμή για να ευχαριστήσω τα μέλη του καναλιού για την τεράστια υποστήριξή τους. Και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Γεια σας! Εγώ φλόγα μέσα από το σώμα μου, το δάχτυλό μου πιστόλι χικάν.